τετρακύλιντρο. Δικύλιντρο. Τρικύλιντρο. Εσείς ποιο λέτε ότι είναι το καλύτερο? Εγώ θα σας πω την άποψή μου μόνο. Προσωπική μου άποψη και φυσικά μπορείτε να αφήσετε όποια σχόλια θέλετε από κάτω. Ό,τι θα πω είναι καθαρά η προσωπική μου άποψη και μόνο. Έχει να κάνει με τις δικές μου ανάγκες, τα γούστα μου, τα θέλω μου. Ένας αναβάτης τουρισμού είμαι, αγωνιζόμενος πρώην εντουράς. Έχω ραζιανίσει πάνω από 4 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Έχω λοιπόν μία άποψη. Η λέξη adventure πουλάει. Ποια μοτοσυκλέτα όμως μπορεί να τη χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα? Ας τα πάρουμε από την αρχή. Τρεις μοτοσυκλέτες, τρεις διαφορετικοί κινητήρες, ένας δικύλινδρος, ένας τρικύλινδρος και ένας τετρακύλινδρος. Βασικά είναι από τις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες παραγωγή που έχουν ντυθεί με ρούχα adventure, τις παχύνανε Big is better σαν την BMW για να προσελκύσουν βέβαια περισσότερους αναβάτες. Όσο μεγαλύτερες ήταν, τόσο περισσότερο πουλάγανε. Αυτή είναι η αφρόκρεμα των δύο τροχών για το 2024. Και σίγουρα οι διαφορές έχουν να κάνουν με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή και τα θέλω του. Αν πρέπει να τις κρίνει ο καθένας με τα δικά του κριτήρια, το τι θέλει να κάνει με αυτές, τότε είναι εύκολη επιλογή. Σε άλλον αρέσει ταχύτητα, σε άλλον η άνεση και σε άλλον η πραγματική περιπέτεια. Θα ταξιδέψει παντού. Η BMW δεν συμπεριλαμβάνεται, διότι είναι σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια με το 1250. Προσωπικά δεν μου ταιριάζει και δεν είχα και στη διάθεσή μου το καινούργιο το 1300, που ίσως να διαφέρει κάπως. Η Ducati με τα 170 άλογα φορτωμένη με την τελευταία λέξη τεχνολογίας, όσον αφορά τις προδιαγραφές, είναι σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Κατέμ έχει τα 160 άλογα, πιο λιτή και απέριτη, δίχως ηλεκτρονικές αναρτήσεις, αλλά με τα όλα αυτά τα απαραίτητα ηλεκτρονικά. Η Triumph έχει 150 άλογα, με όλα τα βοηθητικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα και φυσικά έχει και άξονα μετάδοσης, σημαντικό κομμάτι. Τις έζησα αρκετά, ώστε να μπορώ να πω την άποψή μου στο τι αντιπροσωπεύει κάθε μία από αυτές, τι μου άρεσε, τι με χάλασε, πώς είναι η ζωή μαζί τους. Τρεις υπέροχες μοτοσυκλέτες με σαφή προσανατολισμό την ευχαρίστηση του αναβάτη και μόνο. Θα ξεκινήσω με τη χρήση στην πόλη, urban που λέμε. Ducati, η Zubuzu, η Ferrari των δύο τροχών, η απόλυτη ποιοτικά μοτοσυκλέτα που φοβάσαι να την ακουμπήσεις, μην αφήσεις και δαχτυλιά επάνω ή χαλάσεις κάτι. Φωνακλάσω κινητήρα μες στην πόλη και γενικά σφιχτή μοτοσυκλέτα που σου φωνάζει βγάλε με έξω από την πόλη να πάμε να λυσάξουμε. Διαθέτει το Urban Mode, το οποίο λειτουργεί με χαμηλότερη κατανάλωση διότι σταματάει τη λειτουργία των πίσω δύο κυλίνδρων και έτσι βελτιώνει τη θερμοκρασία προς τον αναβάτη. Έχει σύστημα χαμηλώματος ύψους έως τα 80 χιλιόμετρα, δηλαδή μόλις πιάσει 80 χιλιόμετρα επανέρχεται πάλι, πατώντας το κουμπί ρύθμιση των αμορτισσέων. Συνεχόμενα χαμηλώνει, οπότε να ανεβοκατεβαίνεις εύκολα μες στην πόλη. Triumph, μία από τα ίδια, έχει και αυτή το ίδιο κουμπί ρύθμιση των αμορτισσέων και διαφορετικά, είναι βαριά, είναι πολύ ψηλή για το μέσο αναβάτη κάτω του 1,80, έχει ψηλό κέντρο βάρους,
αλλά έχει τις ωραιότερες αναρτήσεις που καταφέρουν να περνούν από όλες τις ανομαλίες και λακκούβες της πόλης, δίχως να καταλαβαίνεις τίποτα. Μαγικές. Κατέμ. Εδώ είναι η σπαρτιάτικη έκπτωση συγκριτικά με τις άλλες. Δεν τη φοβάσαι πως τη γρατζουνίσεις. Έχει ανάλαφρη αίσθηση. Είναι σωστά ζυγισμένη. Βοηθά το χαμηλό κέντρο βάρους που έχει το ντεπόζιτο, το οποίο έχει 23 λίτρα. Οι άλλες έχουν από 30. Και το οποίο είναι χαμηλά. Έχει εντυπωσιακά γραφικά, εμπνευσμένα από τους αγώνες. Και σε επηρεάζουν στο τι θα οδηγήσεις. Βασικά είναι χαμηλότερη από όλες όταν κάθεσαι και ακουμπάς κανονικά τα πόδια σου κάτω. Είναι και η σέλα, είναι όλα αυτά. Βασικά έχω βάλει και λίγο πιο ψηλή σέλα, να φανταστείτε. Ταξίδι και άνεση. Αυτό που χρειάζεται μία μοτοσυκλέτα adventure τουρισμού είναι η αυτονομία σε βενζίνη, η άνεση της σέλας, η προστασία του αέρα, να μπορεί να βάλεις αποσκευές σου κτλ. Triumph είναι η λιμουζίνα για εσάς και την καλή σας. Έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση από όλες. Έχει ιδανικές εναρτήσεις, τη φορτώνει σαν γαϊδούρι και σε πάει το γύρο του κόσμου ανετότατα. 150 άλογα ικανά να σε κάνουν να νιώθεις δύναμη όποτε τη χρειάζεσαι, αλλά έχει ένα περιορισμό και να κόφτει στην τελική ταχύτητα που πολλοί γκρινιάζουν. Έχει άξονα, πολύτιμος, δίχως συντήρηση, τα γνωρίζετε όλα αυτά. 30 λίτρα καύσιμο, η κατανάλωση κυμαίνεται από 5,3 ως 6 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, από τα 120 ως 150, μέχρι με μεικτή χρήση θα έλεγα θα πηγαίνει γύρω στα 420 χιλιόμετρα με αυτό το ντεπόζιτο. Ducati είναι η κορυφαία sport touring μοτοσυκλέτα. Μια superbike με ψηλό τιμόνι που θα σε ταξιδέψει με φρενήρις ρυθμούς, αφού σε εμπριζώνει συνέχεια να ανοίγεις τον γκάζι. Δώστε γκάζι στο λαό. Είναι αδύνατο να την οδηγήσεις normal, δεν μπορείς δηλαδή, σε προδιαθέτει. Πιο σφιχτές αναρτήσεις από όλες, δηλώνει άμεσα το χαρακτήρα της ότι λατρεύει τη σποροδήγηση, κάνοντας τον οδηγό βέβαια να χαμογελάει κάτω από το κράνος. Είναι αδίσταχτη, 170 άλογα, ασυγκράτητα. 30 λίτρα καύσιμο και αυτή, 6,7 με 7,7 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα κατανάλωση, μέχρι τα 120-150 χιλιόμετρα. Σε μεικτή χρήση έβγαλε 360 χιλιόμετρα το ντεπόζιτο. Πάμε στην Κατέμ. Το απόλυτο adventure εδώ είναι αλλιώς. Αφού αυτή η μοτοσυκλέτα δεν διαθέτει ηλεκτρονικές αναρτήσεις, αλλά έχει βέβαια τις κορυφαίες ρυθμιζόμενες WP αναρτήσεις για έμπειρους αναβάτες που ξέρουν τι θέλουν και πώς να τις ρυθμίσουν. Είναι η πιο φιλική από όλες, με ένα βελούδινο shifter. Για μένα προσωπικά είναι το πιο καλό από όλες. Έχει ωραία θέση οδήγησης, καλή κάλυψη του αέρα αλλά με τη ζελατίνα από το S, και το βασικό, δεν φοβάμαι μήπως γρασουνιστεί. Δεν με νοιάζει, είναι όλα πλαστικά επάνω, είναι adventure κανονικό. Δηλώνει ότι τα κάνω όλα και σε πάω παντού σε οποιαδήποτε διαδρομή θέλεις. Ασφάλτινη, χωμάτινη, δίχως περιορισμούς. Τεπόζιτο 23 λίτρων, καταναλώνει 5,7 με 6,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα έως τα 120-150. Το ντεπόζιτο του βγάζει σε μεικτή χρήση γύρω στα 340 χιλιόμετρα περίπου. Real Adventure. Εδώ πάμε σε μια άλλη κατηγορία και λέμε ότι το πραγματικό Adventure θέλει ελαφριά μηχανάκια και κανένα από όλα αυτά δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Είναι χοντρές και πάμβαρες, χλιδάτες κατασκευές που αν πέσουν θα ελαφρώσουν αρκετά την τσέπη σας και θα σας κάνουν να κλαίτε. Φυσικά και πήγα αρκετά χωμάτινα κομμάτια, προσεκτικά, φυσικά και έτρεμα σε πιθανή πτώση, ποιος θα με σηκώσει, πού να τα σηκώσει αυτά τα κτίνη. Όλες πάνε σε απλούς χωματόδρομους μια χαρά, όλες είναι υπέροχες. Η μία που σε βάζει στην πρίζα για κάτι το παραπάνω είναι η Κατέμ. Είναι μια πολεμική μηχανή. Μια μοτοσυκλέτα βγαλμένη από αγώνες
και με αναρτήσεις που είναι κορυφαίες στο χώμα. Φυσικά και με αυτήν θα κάνεις το κάτι παραπάνω. Σίγουρα θα κάνεις πολύ περισσότερο χώμα άφοβα και με τα τρακτορωτά λάσκα που το έχω βάλει τώρα τα 50-50 πηγαίνεις ασυγκράτητα στο χώμα. Πάντα με το φόβο βέβαια, μην τυχόν και πέσει και πρέπει να τη σηκώσεις. Αυτά. Για να δούμε πού θα βγούμε τελικά από εδώ μέσα, δεν έχω καταλάβει ακόμη.